πολιτική εξέλιξη και ειρηνική συμβίωση. Πολύχρονος, έμπειρος, γιατρός, διανοούμενος, νιώθετε ευχάριστα που είστε Κύπριος? Ασφαλώς. Άλλωστε δεν επιλέγεις την ιδιότητα σου να ανήκεις σε ένα χώρο, ή ένα χώρο εννοείται γεωγραφικό είτε φυλετικό. Ανήκεις διότι εκεί γεννήθηκες και έχεις τις ιδιότητες καλές και κακές της ομάδας μέσα στην οποία βρέθηκες τυχαία. Μας είπατε όταν ήρθατε σήμερα το πρωί στο Ρίκο ότι κάθε μέρα που περνά μετράτε, λέει, τα λάθη και τα ελαττώματά σας, ή ο άνθρωπος ο οποίος δεν μετρά κάθε μέρα τα λάθη και τα ελαττώματά του είναι επικίνδυνος? Πώς μας το είπατε? Αυτό το δεύτερο. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα δεν μετράει τα λάθη και τα ελαττώματά του, ναι, είναι επικίνδυνος. Και εγώ βιάζομαι όταν ξυρίζομαι να φύγω από το μπάνιο για να πάψω την αυτοκριτική και να αρχίσω τουλάχιστον κάποιο έργο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Βάσος Λυσαρίδης, ο γιατρός, ο ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, άνθρωπος με αυτοκριτική, θα μας μιλήσει σήμερα για την συνύπαρξη αλλά και την πολιτική εξέλιξη του τόπου, ενός τόπου αρκετά χτυπημένου, πονεμένου, ενός τόπου στον οποίο ακόμα δεν έχει ανατείλει ειρήνη. Η ειρηνική συνύπαρξη όμως υπήρχε, γιατρέ. Θα την έλεγα κάτι παραπάνω από ειρηνική συνύπαρξη. Έχω δύο εμπειρίες. Η μία είναι ότι προέρχομαι από μεικτό χωριό, από τα Λεύκαρα, που υπήρχαν Έλληνες και Τούρκοι. Σε καμία περίπτωση δεν βρίσκαμε ότι υπήρχε οποιαδήποτε διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα ελληνικά τους ήσαν κάπως σπασμένα, γιατί μιλούσαν καλά ελληνικά. Το δεύτερο είναι η ιατρική μου εμπειρία. Στα πρώτα χρόνια δεν είχα κλινική, και όταν ο άρρωστος ήταν βαριά άρρωστος, συνήθως κοιμόμασταν στο σπίτι του αρρώστου. Και ίσως να κοιμήθηκα σε περισσότερα τουρκοκυπριακά σπίτια παρά σε ελληνοκυπριακά. Και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τους Τουρκοκύπριους στον ίδιο βαθμό σχεδόν που γνώριζα την δική μου, ας το πω, εθνική φυσιογνωμία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, κοιμόσασταν εκεί για να τον προσέχετε τον άρρωστο. Όταν ήταν σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, γιατί αργότερα βέβαια είχα κλινική και τους μεταφέραμε στην κλινική. Γιατί πολλοί δεν ήθελαν να πάνε στο νοσοκομείο, ή πολλές φορές δεν υπήρχε και τρόπος να πάνε στο νοσοκομείο. Επομένως, η εμπειρία μου, και μάλιστα η εμπειρία που προέρχεται από δύσκολες ώρες του ανθρώπου, δηλαδή το να είσαι μέσα σε μια οικογένεια την ώρα μιας τρομακτικής δυσχέρειας, όπως είναι μια ασθενία που είναι δυνατόν να καταλήξει και σε θάνατο, σου δίνει μια άλλη μορφή σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτή τη μορφή στη σχέση την είχα με τους Τούρκο-Κυπρίους για πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, ως γιατρός λοιπόν, αλλά και μετά ως πολιτικός είχατε κάποια σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Στο κόμμα μας υπήρχαν πάντοτε και μέλη Τουρκοκύπριοι. Κάποιος μάλιστα ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και δυστυχώς είχε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και πέθανε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από την ποταμιά. Μα ακόμα και στο δημοψήφισμα για την Ένωση, όπως μου λέγατε προηγουμένως, ψήφισαν μερικοί Τούρκο-Κύπροι, ψήφισαν υπέρ της τότε, υπέρ της Ένωσης της Κύπρου. Ποιο ήταν το κίνητρο τους για να ψηφίσουν κάτι τέτοιο? Να πάψουμε να είμαστε θύματα της αποικιοκρατίας. Δεν έβλεπαν την Ελλάδα ή τους Έλληνες ως κίνδυνο. Είναι πολύ αργότερα που ανεπτύχθησαν αυτής της μορφής τα αισθήματα. Τα πρώτα αισθήματα των Τούρκο-Κυπρίων νομίζω πως ήσαν ταυτόσιμα με τα δικά μας. Μου έλεγαν παλαιότεροι ότι όταν ακόμα γινόντουσαν πόλεμοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και υπήρχαν ακόμα και εθελοντές μέσα στα καφενεία τα μεικτά, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ένταση στη συζήτηση. Ναι. Γι' αυτό αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατη δήθεν η συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τούρκο-Κυπρίων, απλώς επαναλαμβάνουν μια εσχρή προπαγάνδα η οποία προωθήθηκε από τους Βρετανούς για να αποδείξουν, και την Τουρκία αργότερα φυσικά, να αποδείξουν το ασυμβίβαστο δήθεν της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, άρα θα πρέπει να διαβιούμε σε χωριστές περιοχές. Αυτά αποτελούν μυθεύματα, διότι έχουμε εμπειρία αιώνων
κοινής αρμονικής συμβίωσης και μάλιστα, όπως είπα, σε συνθήκες καμιά φορά δύσκολες. Ναι. Διέρη και βασίλευε λοιπόν των Άγγλων, αιτία, βασική αιτία της καταστροφής της Κύπρου, αν το πούμε ότι έγινε μια σημαντική καταστροφή μέχρι σήμερα, ασφαλώς όμως και οι καυγάδες μας και το ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά μια αποικιοκρατική δύναμη ενέπλεξε τρίτη δύναμη για να λύσει αποικιακό πρόβλημα. Δηλαδή η Αγγλία, βλέποντας ότι ήταν εύκολο η Τουρκία να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα φραγμό ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τούρκοκύπριους, ενέπλεξε την Τουρκία στη λύση ενός αποικιακού προβλήματος με την περιβόητη τριμερή του Λονδίνου, για την οποία διαφώνησε τότε ο Μακάριος ως εθνάρχης, δεν ήταν ακόμα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί μετά τη συνθήκη Λοζάνης, στην οποία η Τουρκία είχε απεμπολίσει κάθε δικαίωμα εμπλοκής στο κυπριακό πρόβλημα, να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο με την τριμερή και φυσικά αργότερα με τη συμφωνία της Ρήχης Λονδίνου να νομιμοποιήσουμε την πολιτικοστρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο. Γιατί η Ελλάδα απεδέχθη την παρουσία της Τουρκίας? Πιεζόμενη πιθανότατα από ξένες δυνάμεις, δεν μπορώ να πω ότι έχω μελετήσει αυτό το θέμα σε βάθος, θέλω να ελπίζω πως θα το πράξω, αλλά νομίζω περισσότερο ότι ανήκοντας σε μια ομάδα χωρών στην οποία ανήκε και η Αγγλία, όπως αργότερα με τα ΝΑΤΟ και όλα αυτά, φαίνεται ότι μικρές χώρες πολλές φορές δυστυχώς διαδραμάτισαν ένα ρόλο κάπως δορυφορικό σε ξένα συμφέροντα. Ξέρετε, τώρα τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες με το σχέδιο 1, κυκλοφόρησε το ανέκδοτο «Πού είναι η μητέρα Ελλάδα?». Και η απάντηση ήταν: η μητέρα Ελλάδα τώρα έγινε μητέρα πεθερά. Είναι γεγονός ότι με το σχέδιο 1 ο ρόλος, δυστυχώς, του Μητροπολιτικής, επίσημη Μητροπολιτικής Ελλάδας, γιατί ο λαός ήταν ενάντια στο σχέδιο, δεν ήταν ο πρέπον. Πρώτα έπρεπε να εμπιστεύονται ένα λαό, ο οποίος έχει πλέον εμπειρίες, ότι θα έπαιρνε τη σωστή απόφαση. Και θα ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι ο λίγο τραγελαφικό, να θέλουν να πιστεύουν ότι είναι σε θέση να πάρουν μια πιο, ας το πω, όρημη απόφαση, άλλοι εκτός από τον ενδιαφερόμενο λαό. Εδώ υπήρξε ένα σφάλμα που θέλω να ελπίζω ότι σιγά σιγά θα διορθωθεί. Γιατρέ, γιατί ιδρύσατε την ΕΔΕΚ? Να έρθουμε λίγο στο παρελθόν. Στην Κύπρο υπήρχε μια ανομαλία. Οτιδήποτε προοδευτικό ονομαζόταν ΑΚΕΛ, που ήταν κομμουνιστικό κόμμα, διότι το ΑΚΕΛ ή το, ας το πω, ιδρύθη από το Κομμουνιστικό Κόμμα για να δώσει μια νομιμότητα, διότι τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν παράνομο. Και ό,τι ήταν προς τα δεξιά ή συντηρητικά ή μη προοδευτικά ήταν η άλλη παράταξη. Δεν υπήρχε τίποτε ενδιαμέσως. Λες και η ζωή ήταν μόνο αυτά τα δύο χρώματα. Ενώ ολόκληρος ο κόσμος και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, είχαμε τα τρία μεγάλα ρεύματα, το δημοκρατικό σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό που ήταν πολύ μικρότερο εκτός από τις χώρες τις οποίες επικρατούσε το κομμουνιστικό σύστημα, και η δεξιά. Ναι. Αυτό ήταν μια ανομαλία. Εγώ δεν το είχα δημιουργήσει πλήν το κόμμα, γιατί στο Πατριωτικό Μέτωπο, το οποίο δημιουργήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση, μετά την ανεξαρτησία, είχα την ευχέρεια να εκφράζω οποιασδήποτε απόψεις ήθελα. Ήτανε μέτωπο, δεν ήτανε κόμμα. Ναι. Και επομένως μέσα στο Πατριωτικό Μέτωπο αποτελούσα την αριστερή, ας το πω, πλευρά του Πατριωτικού Μετώπου. Όταν όμως το Πατριωτικό Μέτωπο αποφασίστηκε από τον Κλειρίδη και από τον Γιωρκάτση να μετατραπεί σε κόμμα, άρα θα ήταν θέμα πειθαρχίας, ήταν φυσικό ότι δεν μπορούσα πλέον να είμαι μέλος του Πατριωτικού Μετώπου. Περαιτέρω ήταν και το εθνικό θέμα, το οποίο είχαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, άρα υπήρχε μια αντικειμενική αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό σοσιαλιστικό κίνημα, το οποίο δυστυχώς οι Κύπροι δεν γνώριζαν τι είναι. Οι μεν κομμουνιστές μας έλεγαν σοσιαλπροδότες, οι δε δεξιοί μας έλεγαν κομμουνιστές, υπερκομμουνιστές, λόγω της κοινωνικής πολιτικής μας, η οποία ήταν πολύ προοδευτική. Σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Θα σας ρωτούσα ποιο ήταν το όραμα σας. Ακριβώς. Και με προλάβατε. Ακριβώς.
δεν αντιλαμβανόντουσαν τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ κομμουνισμού, σοσιαλισμού και νέου φιλελευθερισμού, πολύ περισσότερο δεδομένο ότι οι χώρες της Σοβιετικής Ένωσης ονομαζόντουσαν σοσιαλιστικές, υπήρχε μια πλήρη σύγχυση μεταξύ σοσιαλισμού και κομμουνισμού. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, γδέρνοντας βράχους, διότι υπήρξε και συνεργασία των δύο αντιπάλων να μην επιτραπεί σε αυτό το καινούργιο φρούτο να ευδοκιμήσει στον τόπο. Και επομένως δεν ήταν εύκολο έργο τα πρώτα βήματα, και τώρα ακόμα, τώρα μόλις επειδή με την Ευρώπη ο λαός μας έχει αποκτήσει συνείδηση του τι σημαίνει δημοκρατικός σοσιαλισμός και τα λοιπά, αλλά τότε δεν ήσαν τα πράγματα τόσο εύκολα όσο φαίνονται σήμερα. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος τι είπε τότε όταν θα ιδρύατε την ΕΔΕΚ? Ο Μακάριος ήταν, αρχικά δεν ήθελε κόμματα, όταν όμως δημιουργήθηκε πλέον και άλλο κόμμα, είπε ότι εντάξει, υπό αυτές τις προϋποθέσεις εγώ θα ευλογήσω τροποντινά. Γιατί δεν ήθελε κόμματα? Νόμιζε ότι εκρεμεί το εθνικό θέμα και ότι έπρεπε όλοι να είμαστε σε μέτωπο. Δεν είπε να μην υπάρχει πολιτική ζωή, το πατριωτικό μέτωπο. Όταν όμως το πατριωτικό μέτωπο μετατράπησε κόμμα, δεν είχε πλέον επιχείρημα γιατί να μην υπάρξουν πολλά κόμματα. Ο Μακάριος δηλαδή πίστευε, εσείς ξέρατε τον Μακάριο, ήσασταν γιατρός του, φίλος του, τόσα χρόνια, πίστευε ότι το κυπριακό πρόβλημα θα λυνόταν εύκολα? Στα πρώτα βήματα ναι. Δηλαδή όταν έγινε η συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου, και για να μην κατηγορούμε ένα, όλοι μας πιστεύαμε ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα εξελισσόταν σε μια μορφή αυτοδιάθεσης. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης ανάλυση των εμπλεκομένων συμφερόντων, όπως τα είπα αργότερα, και του ρόλου της Τουρκίας, για να δούμε ότι έπρεπε ευθύς εξ αρχής να υπάρχει μια πιο ρεαλιστική πολιτική εις το τι ή το εφικτό να πραγματοποιηθεί. Βέβαια, το εφικτό το είναι και αυτό εφεύρεση, εύρημα, όχι εφεύρεση, του Μακαρίου, ο οποίος για να πείσει τον λαό ότι δεν πρέπει να επιμένει πλέον στην Ένωση, γιατί αυτό θα μπορούσε αντί να οδηγήσει στην Ένωση να οδηγήσει σε κάποια μορφή ανομαλίας εις βάρος της Κύπρου, επέλεξε το εφικτό τότε και είπε ότι το εφικτό πλέον είναι η κυπριακή ανεξαρτησία. Κατά τις συνομιλίες για τη συνθήκη Ζυρίχη-Λονδίνου, τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Εγώ, όπως ξέρετε, αντιπροσώπευσα εκεί μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο την ΕΟΚΑ. Γιατί ήμουν ο μόνος αριστερός εν Κύπρο ο οποίος ήταν μέλος της ΕΟΚΑ. Μόνος αριστερός εννοώ επώνυμος φυσικά. Διότι με μη επώνυμοι υπήρχαν πολλοί. Και εκεί εμείς καταψηφίσαμε την συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, πρώτον γιατί νομιμοποιούσε την πολιτικοστρατιωτική παρουσία της Κύπρου, της Τουρκίας στην Κύπρο. Και προβλέπαμε ότι η Τουρκία είχε στόχο να αξιοποιήσει τον τουρκοκυπριακό παράγοντα, να δημιουργήσει τον μύθο ότι δεν είναι δυνατόν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να ζήσουν ειρηνικά, άρα πρέπει να γίνει κάποια μορφή διαχωρισμός και να δημιουργηθεί ένα πολιτικοστρατιωτικό προγεφύρωμα ομοιογενές της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτά τα είπα εγώ ευθύς εξ αρχής, από το 60. Τα είπε όμως πιο καλά από μένα το 63-64 ο Ουθάντ, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αρνήθηκε να χαρακτηρίσει τις καλούμενες διακοινωτικές ταραχές ως διακοινωτικές, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί πολιτική της Τουρκίας, θα επρόσθετα και της Αγγλίας, διότι ήταν συνδυασμός. Το δεύτερο ήταν τα διέξοδα. Όταν ένα σύστημα δεν λειτουργεί, δημιουργεί αδιέξοδο. Και όταν δημιουργήσει αδιέξοδο, κάποιοι επεμβαίνουν έξωθεν για να λύσουν τα αδιέξοδο. Όταν ο πρόεδρος μπορούσε να αναιρέσει τις αποφάσεις του αντιπροέδρου και ανάποδα ο αντιπρόεδρος του προέδρου, πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε? Άρα λοιπόν ήταν δικαιολογημένη η προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να τροποποιήσει το Σύνταγμα? Απολύτως. Και αυτά που λέγονται ότι δήθεν αυτό απετέλεσε το έναυσμα για τις διακοινωτικές ταραχές είναι ανιστόρητο. Ο Μακάριος δεν είπε θα εφαρμόσω αυτά τα 13 σημεία. Ο Μακάριος, βλέποντας τα διέξοδα, είπε ότι σας προτείνω, μάλιστα όχι μόνο προς τους Τουρκοκυπρίους, αλλά και προς τις τρεις εγκυήτριες δυνάμεις, να κάνουμε ορισμένες αλλαγές. Η δική μου άποψη, οι αλλαγές είναι αυτή. Ακούω τις δικές σας, να εμπλακούμε σε ένα διάλογο για να βρούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε το Σύνταγμα λειτουργικό. Η Τουρκία, φοβούμενη ότι οι Τουρκοκύπροι θα εμπλακόντουσαν σε διάλογο και θα τα βρίσκαμε με τους Τουρκοκύπριους, δημιούργησε τις διακοινωτικές ταραχές. Όμως, γιατρέ, αν ένα βασικό μειονέκτημα του Συντάγματος τότε ήταν το βέτο,
Τι θα λέγε κανείς για την εκπεριδρομής στην Προεδρία του σχεδίου ΑΝΑΝ. Σίγουρα. Μετά από τόσα χρόνια παίρνουμε πάλι κάτι παρόμοιο, το οποίο δεν είναι χειρότερο. Και χειρότερο, ναι. Θα έλεγα. Υπότε σημερινές συνθήκες είναι και χειρότερο. Να δεχτούμε πρώτον τη δαιμονία της Τουρκίας σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Τι τη χρειαζόμαστε, αφού έχουμε την ασφάλεια της Ευρώπης. Μόνιμη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος μπορούν να εξασκούν επάγγελμα ιατρικής στο Βορρά πλην του Λισαρίδη, γιατί είναι Ελληνοκύπριος. Δηλαδή, για μένα είναι πιο κοντά το Παρίσι και το Λονδίνο παρά η Κερίνια. Ναι. Αυτά δεν γίνονται, είναι ανεδαφικά. Ναι. Και δεν είναι προς όφελος των Τουρκοκυπρίων. Αντίθετα, μήπως και οι Τουρκοκύπροι δεν θέλουν μια χώρα μέσα στην οποία οι συνθήκες θα είναι τέτοιες ώστε να έχουμε ομαλή ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία και κοινή ευτυχία. Ασφαλώς ναι. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Ασφαλέστατα το θέλουν. Άρα αυτά που λέμε εμείς αντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ και υπέρ μιας λύσης με ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν είναι μόνο προς όφελος των Ελληνοκυπρίων. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο προς όφελος των Τουρκοκυπρίων. Αλλά δυστυχώς είναι αιχμάλωτοι ηγεσιών οι οποίες υπακούγουν εις το βαθύ κράτος της Τουρκίας και όχι στα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατρέ, πείτε μας ακόμα, αυτό το βαθύ κράτος της Τουρκίας υπήρχε από τότε. Ποιο ήταν το βασικότερο πρόβλημα στην εξομάλυνση των σχέσεων μας με αυτό το βαθύ κράτος της Τουρκίας? Δηλαδή το βαθύ κράτος της Τουρκίας είχε ως στόχο τον έλεγχο της Κύπρου. Ο Τσακλαγιανγκίλ, πάλι εκ μέρους του βαθέως κράτους, είπε ότι κι αν ακόμα δεν υπήρχε ούτε ένας Τουρκοκύπριος, η Τουρκία πρέπει να έχει έλεγχο των κυπριακών εξελίξεων, διότι η Κύπρος αποτελεί εγχειρίδιο στο υπογάστριο της Τουρκίας και δεν μπορούμε εμείς να επιτρέπουμε να γίνονται εκεί πράγματα χωρίς τη δική μας συγκατάθεση. Μάλιστα. Άρα οι Τουρκοκύπροι ήταν πρόσχημα, ήταν το θύμα της πολιτικής του βαθέως τουρκικού κράτους. Εγώ είμαι πολύ πιο φίλο Τουρκοκύπριος από οτιδήποτε από το Μητροπολιτικό χώρο της Τουρκίας, γιατί οι Τουρκοκύπροι είναι τμήμα αυτής της πατρίδας, όπως είμαστε και εμείς, και επομένως όποιος λογικά σκέπτεται ξέρει ότι για να υπάρχει ειρήνη και πρόοδος πρέπει τα τμήματα που αποτελούν μια χώρα να συμβιώνουν ειρηνικά και να ευτυχούν ειρηνικά και να προοδεύουν ειρηνικά. Τελευταία ερώτηση πριν ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας ασφαλώς. Θα ήθελα να μου πείτε τι έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος για σας, γιατί συχνά του κάνατε κριτική. Πώς σας αντιμετώπιζε? Ακριβώς, πολλοί προσπάθησαν αυτή την κριτική να τη μετατρέψουν σε κάποια μορφή αντιπαράθεσης. Δεν το δέχτηκε ποτέ. Και μάλιστα σε κάποια φορά που επέμεναν στο επίσημο ανακοινωθέν να λεχθεί κάτι, τους λέει μην προσπαθείτε να μας φέρετε σε αντιδικία, διότι δεν πρόκειται. Έχουμε τις διαφορές μας, αλλά αντιδικία ποτέ. Και η τιμωρία την οποία υφιστάμην κάθε φορά που είχαμε σοβαρή αντιδικία ήταν πρόσκληση για πρόγευμα. Και το πρόγευμα του Μακαρίου, ο οποίος ήταν, να μην ξεχνάμε ότι ήταν ιερωμένος, καλόγυρος, ήταν τις ώρες που περίπου εγώ πήγαινα για να κοιμηθώ. Τις πρωινές ώρες. Πρωινές ώρες. Ήταν η μοναδική τιμωρία την οποία υπέστην από τον Μακάριο για τις διαφωνίες μου, καμία άλλη. Ο Μακάριος ήταν υγιής ως γιατρός? Κοιτάξτε, ήταν υγιής και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν αθλητικά υγιής και περπατούσε καλά και ήταν λιδοδίαιτος, κάπνιζε φυσικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εκτός του ότι πάντα υπάρχει και το γενετικό. Ναι. Πιστεύω ότι τα γεγονότα του 1974 πραγματικά υπήρξαν ένα πλήγμα για την υγεία του Μακαρίου. Δεν νομίζω να μπόρεσε ποτέ του να συνέλθει από την τραγωδία του 1974. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα ο Δόκτωρ Βάσος Λυσαρίδης, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Θέμα μας, συμβολή του στην πολιτική εξέλιξη και την ειρηνική συμβίωση στην Κύπρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη γραμμή 77-77-1085, 77-77-1085. Γιατρέ, ποια ήταν η σχέση σας με τον Εζεκία Παπαϊωάννου? Κοιτάξτε, γι' αυτό υπήρξε γιατρός του. Και του Εζεκία Παπαϊωάννου? Ναι, ναι, για μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ήταν εύκολη η φιλία με τον Παπαϊωάννου. Οι σχέσεις δεν ήταν άσχες. Αρχικά, μάλιστα, μπορώ να πω ότι ήσαν πάρα πολύ καλές, ιδιαίτερα με τη γυναίκα του, η οποία ήταν φίλη μου. Ναι. Εκείνη μας συνέδεε πραγματική φιλία με ναι. την γυναίκα, την Ειρήνη. Ναι. Ο ίδιος ήταν άνθρωπος που δεν ήταν πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ουσιαστική, πρακτική φιλία. Ναι. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε αυτό που υπήρχε με τον Μακάριο.
Να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή και να συνεχίσουμε. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας, κυρία Δημασένα, καλημέρα. Κυρία Σαλόβη Κριτιώτη. Ναι. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα. Το πατρικό μου επίθετο είναι 20. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τις σχέσεις τουρκοκυπριών και ελληνοκυπριών, γιατί και εγώ, όπως ξέρετε, γεννήθηκα στα Λεύκαδα και τους έχω ζήσει. Αλλά νομίζω ότι τώρα εμείς, επειδή μετά τα γεγονότα του 1974, ουσιαστικά του 1963, πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τη νέα γενιά, και η μεν και η δε. Νομίζω ότι οι νέοι έχουν πάρα πολλά να πούν μεταξύ τους, τουλάχιστον να γνωριστούν σαν άνθρωποι. Το δεύτερο, είπατε ότι η Αγγλία ενέπλεξε τους Τουρκοκυπρίους. Μα πάντοτε η Αγγλία, σαν πολιτική, είχε να εμπλέκει μειονότητες για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της. Το τρίτο, μετά τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου, εσείς διαφωνήσατε με τον Μακάριον, όπως και άλλοι, νομίζω και ο κύριος Παπαδόπουλος και άλλοι δύο-τρεις. Και εν τούτης στηρίξατε τον Μακάριο στην πολιτική του. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι μετά τις συνθήκες Ρήχης Λονδίνου έγιναν τεράστια λάθη όσον αφορά την κατανομή των ανθρώπων στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί με μένα. Το άλλο, όσον αφορά το πατριωτικό μέτωπο που έπειτα μετεξελίχθηκε, όπως είπετε, από τον κύριο Γκληρίδη και τον κύριο Κιοσκάτζιν, σε κόμμα, και υποχρεωθήκετε εσείς να κάνετε το δικό σας κόμμα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχουν κόμματα, όχι όμως τόσα όσα υπάρχουν στην Κύπρο. Γιατί θυμούμαι τον πατέρα μου που μου έλεγε, γιατί είχε ζήσει, ξέρετε, χρόνια στο εξωτερικό. Το έλεγαν οι Ιταλοί αυτό το πράγμα, γιατρέ. Δύο Έλληνες, 7 κόμματα. Το οποίο θεωρώ απαράδεκτον εγώ. Το άλλο, το οποίο θεωρώ ένα μεγάλο λάθος, είναι η αδέσμευτη πολιτική. Τη στιγμή που δύο από τις εγκύτριες δυνάμεις, και τρεις, και η Αγγλία και η Ελλάδα και η Τουρκία, ήταν στο ΝΑΤΟ. Μετά το 1974, εγώ πιστεύω ότι όλο τούτο το πράγμα που έχει γίνει, που με εμένα με πληγώνει αφάνταστα, γιατρέ, η κατάσταση, παρόλο ότι δεν είμαι πρόσφυγας. Αισθάνομαι πλήρως, ούτε και πάω ούτε πατώ να δείξω διαβατήριο, εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Είναι θέμα συνείδησης πώς αισθάνεται ο καθένας. Αλλά έκαναμε πάρα πολλά λάθη εμείς, γιατρέ μου, μεταξύ του 63 και του 74. Σαν η δική μας πλευρά, η Ελληνοκύπρη ουσιαστικά. Νομίζω ότι είπατε ότι κάνετε αυτοκριτική, και εγώ κάνω αυτοκριτική και σαν άνθρωπος, και δεν ανήκω σε πολιτική παράταξη για να μπορώ να κρίνω τους πάντες αντικειμενικά. Αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι μας μια αυτοκριτική. Πρέπει τελικά να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ, κυρία Κριτιώτη. Να μας πει ο κύριος Πρόεδρος. Ναι, γιατρέ μου. Κοιτάξτε, βεβαίως τα πλήστα που είπε είναι περισσότερο οι δικές της τοποθετήσεις, τις οποίες σέβομαι, εκτιμώ και με πολλές από αυτές συμφωνώ. Το μόνο που χρειάζεται κάποιο σχόλιο είναι για την επαφή των νέων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κλίμα. Θα δώσω στη χωριανή μου ένα παράδειγμα που πολύ με ενθουσίασε. Ήρθαν να με δουν μια ομάδα Τουρκοκυπρίων. Μερικοί ηλικιωμένοι, όχι της ηλικίας μου, γιατί της ηλικίας μου είναι σπάνιοι, αλλά πάντως ηλικιωμένοι, και μερικοί νεαροί. Εγώ, μιλώντας με τους νεαρούς, είπα, βέβαια, για μας που ζήσαμε με τους Τουρκοκυπρίους από κοινού για χρόνια, είναι εύκολο να τα ξαναβρούμε, γιατί έχουμε κάποιες κοινές παλαιές εμπειρίες. Ναι. Μου απάντησαν οι νεαροί, εσείς να μας αφήσετε ήσυχους, γιατί από εσάς ξεκίνησε το κακό. Εμείς με τους Ελληνοκυπρίους τα βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα από τη δική σας γενιά. Και αυτό μου έκανε πράγματι να αισθανθώ άριστα, ότι νέοι άνθρωποι που δεν είχαν συναντήσει ακόμα Ελληνοκυπρίους είχαν αυτού του είδους την προσέγγιση. Να πάμε στους επόμενους ακροατές. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα ενημερωθώ γιατρών από την Αμόχωστο, Βασίλη. Ναι, κύριε Βασίλη. Τους δώσαμε τους Τουρκοκύπριους όλη μας την αγάπη. Από τον γιατρού δωρεάν, στα νοσοκομεία μας, να κυκλοφορούν στην Κύπρο ελεύθερα, να δουλεύουν.
Και δεν είδαμε να μπουν στο Κύπριο ηγέτη ένα βήμα καλό να μπουν, να μας δώσει μια μπόχο στο λόχαρι. Και να πούσει να συνεχίσουμε να είμαστε, δεν έχουμε κανένα βήμα να μπουν στο Κύπριο. Όλα να θέλουν τούτοι μόνο, εμείς τίποτε. Για αυτό για τον κύριο Αναστασιάδη. Ναι, ο γιατρός εκεί, αλλά... Ναι, δεν είναι ο κύριος Αναστασιάδης. Το ξέρω, ναι. Και το άλλο, αν σεβαστούν ορισμένοι πολιτικοί, το όχι. Διότι ακόμα συνεχίσουν να αποφασίσουν το ναι. Νομίζω είναι λάθος. Το άλλο που θέσω είναι ότι γιατί οι Ευρωπαίοι βρίσκονται εδώ στα κατεχόμενα πάση χωρίς διαβατήρια. Σαν ο κ. Φερχόη και οι άλλοι. Και ενώ οι Κυπρέοι θέλουν στη διαβατήρια και οι Ραφρόιδοι. Είμαστε δεύτερη κατηγορία πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως δεν είναι οι Τουρκοκύπροι. Είναι η τουρκοκυπριακή ηγεσία, η οποία είναι η υποχείρια στο βαθύ κράτος. Εγώ πιστεύω απλώς Τουρκοκύπριος, αν ήταν ελεύθερος πραγματικά, θα μπορούσε να τα βρει πάνω σε σωστές συνθήκες μαζί μας. Όσον αφορά την επίδειξη εγγράφων, η θέση του κόμματός μου και η προσωπική μου είναι ότι πράγματι είναι εξευτελιστικό, είναι ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη δική σου πατρίδα, να είσαι υποχρεωμένος να επιδεικνύεις οποιαδήποτε έγγραφα για να επισκεφθείς το πατρογονικό σου σπίτι. Παρόλο που αντιλαμβάνομαι την ψυχολογική ανάγκη ανθρώπων του λαού, είτε...